ένα μύθο θα σας πω. Πού τον μάθαμε, παιδιά, ένα μύθο θα σας πω. Πού τον μάθαμε, παιδιά. Έξι χιλιάδες 607, 6608, 6609. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, βασιλιά μου. Ήρθα να σας θυμίσω ότι ήρθε ο πρίγκιπας της Καλλιδονίας για να σας επισκεφτεί. Να τον διώξεις από εδώ. Οποιοςδήποτε, οποιοςδήποτε θα μπορούσε να είναι στη συμμορία του Λιστεϊ. Το χρυσάφι μου! Αχ, ήταν απλά ένας εφιάλτης. Αυτός ο ληστής με διώκει και στον ύπνο μου. Ποιος είναι? Βασίλισσα μου, είσαι πραγματικά εσύ? Τα έχεις μυρίσει τα τριαντάφυλλα, αγάπη μου? Είναι τόσο γλυκά στη βροχή. Αν τα πέταλά σου ήταν από το όφιο χρυσάφι, τότε θα ήσουν ένας θησαυρός που θα διαρκούσε. Μόνο να είχα το χρυσό άγγιγμα, τότε κανείς δεν θα μπορούσε να μου πάρει αυτό που εκτιμώ περισσότερο. Εύχομαι στους θεούς να είχα μόνο εγώ το χρυσό άγγιγμα! Βασιλιά Μίδα! Ποιος είσαι και τι θέλεις? Δεν είναι τρόπος αυτός να φέρεσαι σε ένα θεό που έχει έρθει μέχρι εδώ για να δει αν θα σου πραγματοποιήσει την ευχή σου. Την ευχή μου? Ποια ευχή μου λες? Το χρυσό άγγιγμα. Φαίνεται ότι το θέλεις περισσότερο από οτιδήποτε. Ναι, είναι η πιο μεγάλη μου επιθυμία. Πρώτον, πρέπει να ακούσεις την προειδοποίησή μου. Η δύναμη και η δόξα είναι πασπαλισμένη με χρυσό, όμως η αγάπη είναι το πιο ακριβό αγαθό. Διάλεξε, βασιλιά Μίδα, διάλεξε! Διαλέγω το χρυσό άγγιγμα θέλω! Τότε με την πρώτη ακτίνα του φωτός του ήλιου θα έχεις αποκτήσει το χρυσό άγγιγμα. Λοιπόν, ήταν ένα απλό όνειρο ή μήπως ήταν αλήθεια? Το έχω! Έχω το χρυσό άγγιγμα! Βασιλιά μου, πες μου, είσαι καλά? Άκουσα! Κοίτα, οι θεοί έχουν απαντήσει, Φίγκη! Έχω αποκτήσει το χρυσό άγγιγμα! Δεν το προσλαμβάντα σε χρυσάφι, πατέρα! Οι θεοί με έχουν πρικίσει, Κυβέλη! Μου έχουν δώσει το χρυσό άγγιγμα! Ναι! Δεν είναι υπέροχο! Είναι κατάρα, πατέρα! Πώς μπορεί να είναι κατάρα το να έχεις όλο το χρυσάφι του κόσμου στα ακροδάχτυλά σου? Δεν σε ενδιαφέρει που τα όμορφα τριαντάφυλλα της μητέρας μου έχουν χάσει το άρωμά τους ή που δεν μπορείς πια να γυρίσεις τις σελίδες από το αγαπημένο σου βιβλίο? Πληρώνω ένα μικρό τίμημα για όλα αυτά τα απίθανα πλούτη. Η απληστία σου σε έκανε ψυχρό και εγωιστή. Τουλάχιστον ο ληστής ενδιαφέρεται αρκετά για τον κόσμο γύρω του για να δεν κινδυνεύσει και να τους βοηθήσει. Μιλάς λες και το γνωρίζεις. Τον ξέρω πολύ καλά. Τότε λοιπόν, καλή μου κόρη, είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον κλέφτη, σωστά? Φίγκη! Ναι, βασιλιά μου. Να προσφέρεις μια περιουσία σε χρυσάβη σε αυτόν που θα πιάσει το ληστή. Να διαδώσεις τα νέα σε όλο το βασίλειό μου. Όχι! Α!
Αμάγα κλέφτη! Αυτό είναι αρκετό για τους φτωχούς. Μικρό μου βατράχι, είναι δυνατόν? Τώρα ο πατέρας μου με μορφώνησε χρυσό και ζωντανά πλάσματα. Πατέρα, τι έχεις κάνει? Ακίνητος! Γεια, κοίτα εδώ! Επιτέλους σε έχω πιάσει! Δεν καταλαβαίνεις! Τι απειλιστή! Αφού θέλεις, Χρυσάφη, τότε θα γίνεις, Χρυσάφη! Κυβέλη! Όχι! Όχι! Μήπως μπορώ να το κρατήσω για κατοικίδιο, μητέρα? Τι πήγα και έκανα? Διόνυσε, αν μπορείς να με ακούσεις, πάρε την κατάρα από πάνω μου. Τυπικός θνητός. Σε παρακαλώ, Διόνυσε, βοήθησέ με. Δεν θέλω να έχω πια το χρυσό άνοιγμα. Το μόνο που θέλω είναι την κόρη μου πίσω και αυτούς που υπηρέτησαν πιστά τόσα χρόνια. Σε προειδοποίησα για τις συνέπειες, όμως όχι. Εσύ άφησες την απληστία σου να μη σε αφήνει να δεις τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Μεταγιώνω για το λάθος μου. Μπορείς να με βοηθήσεις? Το να πάρω πίσω το χρυσό άνοιγμα είναι τόσο απλό όσο να φτιάχνω κρασί. Έλα τώρα, άγγιξε τα λουλούδια. Θα δεις και μόνος σου. Το να κάνεις όλο το χρυσό να ζωντανέψει όπως και πριν δεν είναι και τόσο απλό. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψεις τα πλούτη σου και να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου. Πες μου, τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Θα πρέπει να μεταφέρεις το χρυσό σου στην κορυφή του βουνού και να το πετάξεις στον ποταμό Πακτολό. Έπειτα, καθώς ο Θεός Απόλλωνας σηκώνει τον ήλιο με το χρυσό του άρμα, πρέπει να κάνεις μπάνιο στο χρυσό ποτάμι του Απόλλωνα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναιρέσεις αυτό που έκανες. Ναι, καταλαβαίνω, Διόνυσε, καταλαβαίνω. Μπρος λοιπόν, τράμπα! Έλα, τράμπα! 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 Πρέπει να συνεχίσω για την Κυβέλη, για να μπορέσω να την ξαναδώ. Μήπως άργησα? Εσύ, βασιλιά μου, τι συνέβη? Θα σου εξηγήσω αργότερα. Κυβέλη. Πατέρα. Πώς μπορούσα να είμαι τόσο τυφλός όλα αυτά τα χρόνια, κορούλα μου? Λάτρεψα το χρυσάφι τη στιγμή που είχα πολύ πιο πολύτιμους θησαυρούς γύρω μου. Και έτσι, φίλοι μου,
όπως η βασίλισσά μου πριν από μένα, ορκίζομαι να βοηθώ αυτούς που δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εγώ. Τον βασιλιά Μίδα. Ναι, στο βασιλιά Μίδα. Γεια! Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, ο βασιλιάς Μίδας ήταν πραγματικά ευτυχισμένος. Είχε μάθει ότι η πιο μεγάλη θησαυρή στη ζωή δεν είναι το χρυσάφι και τα πλούτη, αλλά οι φίλοι και η οικογένεια.